Αναστασία, και το θέμα με τον κύριο Δημητρόφ, έτσι. Ναι, είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας. Μετά την άρνηση ουσιαστικά που εισέπραξε χθες η χώρα μαζί με την Αλβανία και τους ανακοινώθηκε ότι το νωρίτερο που μπορούν να λάβουν η ημερομηνία έναρξης συνταξιακών διαπραγματεύσεων είναι τον ερχόμενο Οκτώβριο, απίφθινε με άρθρο του στην γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung έκκληση προς την Bundestag, την γερμανική βουλή, για να ψηφίσει υπέρ του να δοθεί η ημερομηνία έναρξης συνταξιακών διαπραγματεύσεων, τουλάχιστον όσον αφορά τα Σκόπια, τον Σεπτέμβριο, έτσι όπως λένε ότι είχε δεσμευθεί η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ κατά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ πριν από 10 μέρες περίπου στο Βερολίνο. Γράφει λοιπόν ο κύριος Δημητρόφ ότι εμείς από το 2009 προσπαθούμε συνεχώς να λάβουμε τέτοια ημερομηνία, αλλά η διένεξη με την Ελλάδα σχετικά με το όνομα της χώρας απέτρεπε να συμβεί αυτό. Τώρα πετύχαμε μία πραγματικά ευρωπαϊκή συμφωνία, αυτό αναφέρει. Επομένως θα έπρεπε αυτό να ληφθεί υπόψη και να λάβουμε αυτή την ημερομηνία. Λέει επίσης ότι το να λάβουν τα Σκόπια την πολυπόθητη αυτή η ημερομηνία θα είναι και ένα κίνητρο για τη χώρα να συνεχίσει και τις μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό της μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ.